Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης χαιρετίζει τα όσα διορθωτικά εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση σχετικά με το άνοιγμα των εκκλησιών και τη συμμετοχή των πιστών στις θείες λειτουργίες την ημέρα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Με την έκδοση της Κία δίνεται δυνατότητα για ατομική προσευχή στους ιερούς ναούς καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή πιστών στη Θεία Λειτουργία. Έως 25 άτομα στους ενωριακούς ναούς και έως 50 άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς. Αλλά δοξάζουμε το Θεό γιατί έστω υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σίγουρα όσα σήμερα εξαγγέλθηκαν διορθωτικά από την ελληνική κυβέρνηση, σαφώς και ικανοποιούν περισσότερο από αυτά που προημερών εξαγγέλθηκαν και απέκλειαν ουσιαστικά την συμμετοχή των ανθρώπων στη Θεία Λατρεία αυτές τις μεγάλες εορτές της πίστεώς μας. Στην Εκκλησία της Κρήτης επικρατεί συγκρατημένη ικανοποίηση, καθώς τα περισσότερα αιτήματα, τα οποία είχαν διατυπωθεί και αποσταλεί με συνοδική επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ικανοποιήθηκαν. Και έτσι, σε σχέση με τις προχθεσινές εξαγγελίες της κυβερνήσεως, η σημερινή κοινή υπουργική απόφαση ομολογουμένως μας δίδει την δυνατότητα να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους: όσοι πιστοί προσέλθετε, χωρίς αποκλεισμούς και απολυτότητες. Κάλεσμα στους πιστούς να εφαρμόζουν τα μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας απευθύνει η Εκκλησία της Κρήτης. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε όλοι. Καλά Χριστούγεννα, καλές υπομονές και μη φοβήστε. Όπως λέει ο Αρχιεπίσκοπός μας, ψηλά το κεφάλι όλοι. Και σήμερα ο Αρχιεπίσκοπός μας μετήχε καθ' όλη την διάρκεια της συνοδικής συσκέψεως, παρά την δυσκολία και την δοκιμασία της υγείας του, ήτο εκεί παρόν, εχαιρέτησε όλους τους αρχιερείς και έδωσε σε όλους μας και σήμερα, με αυτήν την φυσική του παρουσία, αυτό το μήνυμα του αγώνα, της υπομονής και της επιμονής. Θα πρέπει να ακούσουμε με υπευθυνότητα την φωνή των ειδικών, τόνισε ο Επίσκοπος Κνωσού και Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, πρόδρομος. Με τα Θεοφάνεια, όσο ακούσατε, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία σε όλους τους ιερούς ναούς με την συμμετοχή των αριθμών των επιτρεπωμένων πιστών και οι κατατόπους ιεράρχες, σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές, θα φροντίσουν τα υπόλοιπα. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην υπάρξει συνωστισμός και η Εκκλησία ποτέ δεν θα έλθει να καλέσει τους ανθρώπους σε ανταρσία και σε συνωστισμό. Εγκύκλιο σημείωμα για την παροχή πρακτικών οδηγιών και κατευθύνσεων θα αποστείλει προς την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Οι κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις και η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, κατά το δυναμικό των κληρικών της, θα αποφασίσει και θα δώσει κατευθύνσεις σχετικά με τον αριθμό των θείων λειτουργιών που θα μπορούν να τελεστούν αυτές τις τρεις μεγάλες εορτές, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους, χωρίς να υπάρξει συνωστισμός, να εκκλησιαστούν και να εκφράσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους και την αγάπη τους στο Θεό αυτές τις μεγάλες ημέρες.